αρχήν διαδρομής από το... από εκεί που αφήνουμε το πάρκινγκ, που αφήνουμε τα αυτοκίνητα προς την Σκύπιζα. Ορίστε, πέρασε και εσύ μπροστά. Αέρα! Να φύγει η χολέρα. Ε, όχι. Έλα. Μην θα αφήσω μπορεί να τα ρίξεις μέσα. Θα μου βγάλει μια φωτογραφία στους προκοπτές. Θα του μου σακούλι στα χέρια. Στοιχείο μου. Κοίτα που παίρνω φόρα. Το πυροφυλάκιο της κυράς ήταν αυτό. Thank you.
Μα πόσα είμαστε, Βασίλη? Πολύ πλάκα, έχει ενδιαφέρον. Ναι, κάνω και καταγραφή, γι' αυτό λέω. 1200. Είναι 280. Συνεχίζουμε ακόμα να ανεβαίνουμε.
Γάτσος. Δεν βιαζόμαστε. Πού να πάμε να βιαστούμε. Γιατί να βιαζόμαστε. Καθίστε δύο λεπτά για να πάρετε μια ανάσα. Τον αγωνιστή. Μπράβο, ναι, έχουμε καλύψει περίπου τη μισή διαδρομή. Όχι, σε μία ώρα, μία μισή, μία και τρία τέταρτα είμαστε στη μέση. Αρτέμι, θυμάσαι ένα βράδυ που έρχεται κεραυνούς. Ήταν νέο. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το βράδυ. Με την Κατερίνα. Τι εποχή ήταν, αρέσει, και έρχεται κεραυνούς. Σεπτέμβριο πριν, δεν ήταν. Εγώ δεν περίμενα να ερχόταν κανεί σα. Ναι. Το βρήκαμε πάνω, κάθομαι να φάμε. Μέσα σκοτάδι, μέσα. Η θάλασσα να έχει αναποδογυρίσει εδώ πέρα. Κεραυνή να μην μπορεί να περπατήσει και ήταν η χρονιά με την φωτιά. Το 2007 δεν ήταν. Και μας πήρε το. Αρχικά την ακυρώσαμε. Και μας παίρνει μετά από το δασαρχείο και λέει: παιδιά, δεν βρείτε, λέγεται κόφτη την κεραυνή και κάπου θα έχει κάνει μια φωτιά σίγουρα. Α, τη κεραυνή. Ναι, και γίνανε κάνα δύο φωτιές. Καταρχήν δεν κοιμηθήκαμε και το βράδυ. Ναι, ναι. Όλο και κάτι βλέπαμε με τα μάτια μας. Μόνο με του κεραυνού που έλεγα. Τώρα που είπατε κεραυνή και Κατερίνα, τι μου θυμήσατε. Ο Δημητροκάλης πριν γίνει γνωστός, ο γνωστός Δημητροκάλης, ανέβαινε μια κοπέλα στο βουνό. Καλή ώρα. Προσανταμιστής. Ναι, δεν το ήξερα όμως κανείς τότε. Ανέβαινε λοιπόν καλή ώρα στο βουνό μια κοπέλα, βράδυ, σκιζόταν ο ουρανός λάμψης, ακουγόντουσαν βροντές, μακριά ο αέρας, μέσα από τα δέντρα. Απολύτως το κλίμα. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τύπησε ανατριχιάζει, περπατάει, αλλά ανατριχιάζει, έτσι κολώνει. Κάποια στιγμή δεν αντέχει και του λέει, εσύ που λέει, φοβάμαι. Έλα μορκαϊμένη, πώς κάνεις έτσι, τι να πω κι εγώ που θα γυρίσω μόνος μου. Άλλο. Γράψα, Μακέλη. Το έγραψα, το έγραψα. Εγώ έχω ακούσει σε μια βρετανική ταινία, αυτό να το θυμίσω τώρα, έτσι είναι καπαλικιά το ζωάρι, ας πούμε τα δρομάξει μέσα σε μια σπηλιά που ακούγονται παράξενη χώρια από το βιβλίο, κατασκότεινα, ό,τι θέλει το μυαλό σου έβαζε μέσα. Αυτή ήταν έτσι μια κατοικία πάνω.
Ποιο μου τα σπαράγγια. Πού ρε εσύ? Α, αυτό το σπίτι εκεί κάτω. Ξεκουράσουμε. Φέτος το καλοκαίρι θα κάνεις μια πυροφύλαξη. Έχουμε 5 ανθρώπους να μπουν στη θέση. Δεν θα το κάνει. Μου λένε 5, είναι καλύτερα για το βουνό. Όχι, δεν πειράζει, παιδιά, να δουλεύω εγώ για 5, αλλά μην μου το κάνετε αυτό. Εντάξει, μου το πάω. Χωρίσουμε λίγο τώρα να πάω για νερό. Ναι. Τελικά είναι σαν νερό. Να πάω από εκεί. Ναι, και να το πω κάτω. Ωραία. Από εδώ βγαίνει στην πηγή από κάτω, παιδιά. Μετά έχει μονοπατάκι από εκεί και δεν βρέθηκε το φλάκι. Ο Αρσένης που είναι παλιός ο σκυλάτης. Τώρα αυτό το φέρω αργότερα, γιατί θα πάρει δύο πρόγραμμα. Είναι το καλύτερο νερό της παρακολουθήσης. Ας το αλλά έχω 5 λεπτά αργότερα. Έχει κάτι το πρόγραμμα τώρα. Δεν μπορεί να τα ανοίξουμε τα νερά. Αλλά πες να δούμε κάτι και να μην έχουμε το αυτό να ειδοποιήσουμε. Θα κάνει νερό, αλλά... Έχω νερό, εντάξει. Όχι, δεν το χάσω, μην κάνει την ευαισθησία. Ο ασφαλτής με ασφάλισε. Έλα, τι είπες? Κατεβάζει όπως είναι τώρα πάνω στο κινητό του και το κινητό του στέλνει με 3G στο YouTube. Ανεβάζει το είναι κατευθείαν το συνδεδεμένο. Είναι σε live streaming γι' αυτό. Και εμείς που είμαστε του κέντρου δηλαδή τι έγινε. Στα κτέλ της λιωσίων.
Δεν το λες. Γιατί τώρα μπορεί να είναι καλύτερα να σε, να είναι καλύ, να είναι χειρότερα να σε καλύτερα. Να μας θάψουν. Καλό 40 ημέρο που λέμε. Καλά 40. Όχι, όχι, το καλύτερο είναι το πάει ότι σε αυτό το τρίμηνο της κυβέρνησης του Σαμαρά, του Βενιζέλου. Και το φοβερό είναι ότι εκεί και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος ενώ ψήφισαν το Σαμαρά. Ναι, να βάζαμε 3 ψηφοδέλτια, αφού έτσι καλύτερος... Οι δυο τους έχουν 150 έδρες. Οι δυο τους. Yeah, όχι, Πασό και Νουδού βγάζουν 150 ακριβώς. Σε ό,τι υπάρχει από τους απλούς ανθρώπους και ενδεχομένως να έχει ρίξει σπάσει ο εμφύλιος. Τραβά συνέχεια. Ε, ναι. Εντάξει, εγώ έχω πρώτο κελί μακρόνις. Θερμή παράκληση, μην τη δούνε μπάτσι. Θα το πολύ πολύ βγάζουμε τον ήχο. Γι' αυτό ανεβαίνουμε στα βουνάρες, για να έχουμε... Για να έχουμε μπράβο, να ξέρουμε τα κατατόπια εμείς ρε. Διαβάσουν και πολύ σύγχρονα. Λένε η αντιτρομοκρατική έχει μηχανήματα που αν θα κάνεις φορμάτ 50 φορές ένα δίσκο τον κάτω και μετά το πετάξεις στη θάλασσα μετά από ένα μήνα διαβάζει τα δεδομένα. Δεν ξέρω στο κόψιμο αν τον κόψεις κομμάτι που κάνει. Στο κόψιμο δεν μπορεί. Φαντάζομαι πως όχι. Δεν γίνεται. Και στο κάψιμο μου φαίνεται λίγο... Ναι, μιλάμε και για κάψιμο. Τραβά μπροστά γιατί είμαι κομπλάρης. Τι τραβάς?